Σε εξέλιξη βρίσκεται έξωση οικογένεια στα Ανοπατήσια, εκεί που δυνάμεις των ΜΑΤ έκλεισαν το δρόμο ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν πολίτες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Στο σπίτι της οδού Πολυλά εκτελήσονται σοκαριστικά γεγονότα, καθώς αστυνομικοί έσπασαν την κλειδαριά και διέλυσαν την πόρτα με τροχό. Η γυναίκα, το σπίτι της οποίας βγήκε σε πληστηριασμό, απειλεί ότι θα πέσει στο κενό. Προηγούμενη απόπειρα έξωσης από την αστυνομία και το δικαστικό επιμελητή είχε αποτραπεί τον Ιανουάριο, χάρη σε κινητοποίηση με αίτημα να κηρυχτεί άκυρος ο πληστηριασμός. Η οικία της κυρίας Δήμητρας Κλαδί είχε εκπληστηριαστεί ηλεκτρονικά για οφειλή κοινοχρήστων μόλις 881,42 ευρώ και αγοράστηκε στην τιμή των 71.000 ευρώ. Ο νέος ιδιοκτήτης αρνούνταν τον περασμένο μήνα πρόταση ώστε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, να του επιστραφούν τα χρήματα για να επιστρέψει η γυναίκα με τα δύο παιδιά στο σπίτι όπου μένουν 20 χρόνια. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί πολλοί πολίτες, ανάμεσά τους και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Παράλληλα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έριξαν δακρυγόνα στο σημείο ώστε να απομακρυνθούν οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί με έναν άνθρωπο να παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα και να χρειάζεται να έρθει το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει. Όπως υπογράμμισε ίδια, «Δεν φεύγω από το σπίτι μου, μόνο νεκροί θα με βγάλουν». Σταματήστε, ένα σπίτι έχουμε, δεν καταλαβαίνετε! Δεν έχουμε άλλο να πάμε! Πόσο μένος έχει αυτός ο κλειδαράς να ανοίξει αυτήν την πόρτα! Ποιο κυνηγάτε!